Κύριε Ζαχαρόπουλε, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας. Καλό μεσημέρι κύριε Δημητρακόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας. Λοιπόν, πριν από δύο ημέρες η επέτειος του Πολυτεχνείου, χιλιάδες κόσμος στους δρόμους, που σημαίνει ότι ο κόσμος θυμάται. Και εισαγωγικά, με εισαγωγικά δεν ξεχνά, και βάζω τα εισαγωγικά γιατί δυστυχώς στην εφηρμοσμένη πολιτική δείχνει ότι ο κόσμος ξεχνά και τι σημαίνει δεξιά και επαναλαμβάνει λάθος ψήφος σε δεξιά πολιτική. Λοιπόν, θέλουμε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πόσο επίκαιρο είναι το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ξεκινώντας από το ψωμί. Κύριε Δημητρακόπουλε, πράγματι προχθές έγινε μια μεγαλειώδης διαδήλωση διεκδίκησης σταγόνα και μνήμης φυσικά, όπως είπατε, τιμής στους νεκρούς του Πολυτεχνείου, σε όσους τα έβαλαν με αυτή τη φρικιαστική δικτατορία στη χώρα μας, με όσους και τότε συγκρούστηκαν με τον ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ, γιατί όπως γνωρίζουμε τα συνθήματα και στην πύλη του Πολυτεχνείου αυτά ήταν έξω ΗΠΑ, έξω τον ΝΑΤΟ, και έχει μεγάλη σημασία ότι χιλιάδες λαού και στην Αθήνα και βέβαιως και σε άλλες πόλεις είπαν ξανά αυτά τα συνθήματα. Έξω είπα, έξω τον ΝΑΤΟ. Είπαν τα συνθήματα το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί. Είπαν τα συνθήματα ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα συνθήματα, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα μας μετατρέπεται σε μια βάση, ουσιαστικά όλη η Ελλάδα, σε μια βάση, σε ένα ορμητήριο, μια στρατιωτική βάση, ένα ορμητήριο πολέμου απέναντι σε άλλους λαούς της περιοχής και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων. Άρα νομίζω αυτό να κρατήσουμε καταρχάς το αντιπεριαλιστικό, το σύγχρονο αντιπεριαλιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου αυτής της μεγάλης φοιτητικής και λαϊκής εξέγερσης πριν 48 χρόνια παραμένει ζωντανό, είναι επίκαιρο και παραμένει ζωντανό στους αγώνες του σήμερα. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, πολύ βασικό σύνθημα του Πολυτεχνείου, δείχνει τον δρόμο του αγώνα, τον δρόμο των κοινωνικών αγώνων, των εργατικών λαϊκών αγώνων με τη συμμετοχή της νεολαίας, γιατί πραγματικά σήμερα έχουμε μια αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, τσακίζει τους μισθούς της εργατικής τάξης. Όλα αυτά γίνονται για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δολοφονεί εργάτες, έχουμε ένα σύστημα το οποίο δολοφονεί εργάτες, έχουμε τρία εργατικά ατυχήματα, σε εισαγωγικά βεβαίως τα εργατικά ατυχήματα, γιατί όπως γνωρίζετε κατά την άποψή μας είναι εργοδοτικά εγκλήματα, έχουμε τρεις θανάτους εργαζομένων, έχουμε έναν θάνατο εργαζομένων ανά τρεις μέρες, λοιπόν, και γι' αυτό η απάντηση είναι μόνο η εργατική λαϊκή πάλι, είναι αυτό που λέμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής. Είχαμε πρόσφατα παραδείγματα στην Κόσκο, που εξαιτίας της απώλειας του θανάτου του συναδέλφου τους, οι εργαζόμενοι εκεί διεκδίκησαν να έχουν καλύτερους όρους δουλειάς με μέτρα ασφαλείας κτλ. Είχαμε το παράδειγμα των Deliveradon στην eFood. Είχαμε το παράδειγμα της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην αυτοκατασκευαστική ζώνη. Το ΚΚΕ ήταν σε όλους αυτούς τους αγώνες στην πρώτη γραμμή, τους στήριξε με όλες τις δυνάμεις τους, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Δεν περιμένουμε λύση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν περιμένουμε λύση από τις άλλες κυβερνήσεις του συστήματος. Σε αυτόν τον αγώνα έχει συμφέρον να συναντηθεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Παιδεία τώρα. Τι γίνεται με την παιδεία σήμερα? Ναι, παιδεία. Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια τα πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι συνεχώς και σε χειρότερη κατάσταση. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και τώρα με την πανδημία, εννοώ τα τελευταία δύο περίπου χρόνια με την πανδημία, αλλά είναι γιγαντιαία τα μορφωτικά δικαιώματα τα οποία έχουν στερηθεί οι μαθητές και οι φοιτητές. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση και σωστά για το με τι όρους γίνονται τα μαθήματα, για το όσοι συνοστίζονται μέσα, παραδείγματος χάρη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αυτό αφορά βεβαίως και τους εργαζόμενους και τους φοιτητές και τους μαθητές, οι οποίοι είναι έκθετοι στον ιό και στην πανδημία. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πλήγμα που αφορά τα μορφωτικά δικαιώματα των φοιτητών, των μαθητών. Τελικά τι μαθαίνουν
τα παιδιά σήμερα μέσα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, τι, με τι περιεχόμενο, τι βάσεις βάζουν για να μπορούν να είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι με κριτική σκέψη, να αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια, τις απαραίτητες γνώσεις. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο καλλιεργεί, αν θέλετε, ακόμα τον αναρθολογισμό, τέτοιου τύπου θεωρίες, γιατί ακριβώς δεν δίνει και τα επιστημονικά εφόδια στα παιδιά, ώστε να μπορούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο, γιατί αν τα έδινε, δεν θα μιλάγαμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο του σημερινού καπιταλιστικού συστήματος. Αν τα έδινε, θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο, θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο. Συνεπώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βαδίζοντας στον δρόμο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είχαμε μεταρρυθμίσεις, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια, ή ενδεικτικά τα τελευταία χρόνια, τον νόμο Γαβρόγλου, που ήταν απαράδεκτος, στρεφόταν ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα, ειδικά των μαθητών. Είχαμε πέρυσι τον νόμο Χρυσοχοίδη Κεραμέως στα πανεπιστήμια. Είχαμε φέτος λιγότερους εισακταίους στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που πραγματικά έχει μονίμως το ίδιο αποτέλεσμα. Στο στόχαστρο τα μορφωτικά δικαιώματα, στο στόχαστρο το δικαίωμα στην παιδεία, αυτό που διεκδίκησαν και τότε οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, αυτό που διεκδικούν και σήμερα χιλιάδες φοιτητές, και το συμπέρασμα παραμένει το ίδιο, ότι για να έχουμε και ψωμί, όπως θέσατε, για να έχουμε και παιδεία και για να έχουμε και ελευθερία βεβαίως και λαϊκά δικαιώματα, λαϊκές ελευθερίες, μόνο ο λαός θα σώσει το λαό. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε σωτήρες από τα πάνω. Ο λαός θα σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κάλεσμα που απευθύνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας στην νεολαία και στην εργατική τάξη σήμερα. Ελευθερία. Ναι, το τρίτο πώς. Και ένα από τα σπουδαιότερα. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα και πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε, γιατί ξέρετε, πριν 30 χρόνια, όταν ανατρεπόταν ο σοσιαλισμός στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όταν ο καπιταλισμός εγκαθιδριόταν και εκεί, υπήρχε μια μεγάλη φιλολογία ότι τώρα έχουμε περάσει στην εποχή της ειρήνης, της ελευθερίας, της ευημερίας, ανεπιστρεπτή. Το τέλος της ιστορίας είχε χαρακτηριστεί από ορισμένους αστούς, να το πω έτσι, πολιτικούς, καθηγητές κτλ. Λέγανε ότι πλέον έχει τελειώσει η ταξική πάλι κτλ. Και ότι ανοίγει μπροστά μας μία περίοδος ελευθερίας και ευημερίας. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση αυτά τα χρόνια. Εξέλιψαν μήπως οι οικονομικές καπιταλιστικές κρίσεις, εξέλιψαν μήπως τα αντιλαϊκά μέτρα, μήπως ενισχύθηκαν το δημόσιο σύστημα υγείας που σε καιρό πανδημίας έχει αποκαλυφθεί ουσιαστικά σε όλον τον καπιταλιστικό κόσμο ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες, δεν μπορεί να φέρει θάλψη, πεθαίνει κόσμος εκτός ΜΕΘ, εκτός νοσοκομείων κτλ. Μήπως είχαμε περισσότερες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Μήπως είχαμε, πώς να το πω, μια πολιτική η οποία πραγματικά κάνει την νεολαία σήμερα να σκέφτεται ότι θα έχει ένα καλύτερο, ένα ελεύθερο παρόν και μέλλον. Είχαμε, οι μισθοί γίνανε από γενιά των 800 ευρώ, όπως καλά θυμάστε, έχουμε φτάσει στη γενιά των 700, 600, 500 και θα έλεγα και 400 ευρώ. Έχουμε φτάσει στη γενιά της υπερεργασίας. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου οι μηχανισμοί καταστολής, γιατί είναι και αυτό κρίσιμο ζήτημα, όπως η αστυνομία καταστέλει διαδηλωτές, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία, αυτό αφορά και την Ελλάδα που έχει την φιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη δεξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αφορά η καταστολή επίσης την Ιταλία, που συμμετέχουν πάρα πολλά κόμματα διαφορετικών χρωματισμών και σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι κτλ. Αφορά τη Γαλλία, του Μακρόν, που είναι φίλος και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα και των διάφορων υποψηφίων στο Κινάλ κτλ. Αφορά τη λεγόμενη προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας με τη σοσιαλδημοκρατία εκεί, την κυβέρνηση Σάνσεθ, που είναι πάνω. Η καταστολή έχει αυξηθεί σε όλα αυτά τα κράτη. Και τι δείχνει? Ότι είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής, ακριβώς για να μην σηκώνει ο κόσμος, οι λαοί της Ευρώπης,
το κεφάλι τους απέναντι σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα την οποία ζούνε, και πάει πολύ, εν πάση περιπτώσει, κάποιες δυνάμεις να αυτοαποκαλούνται και προοδευτικές την ίδια στιγμή που εφαρμόζουν την πιο μαύρη πολιτική, είτε αυτή η πολιτική είναι με το καρότο, με την ενσωμάτωση, με το καλοπιάσιμο ειδικά της νεολαίας, είτε είναι με το μαστίγιο των ΜΑΤ, με την κρατική καταστολή, με την καταστολή στους χώρους δουλειάς, την καταπίεση, την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, είτε με τα δύο μαζί. Γιατί αυτό ζούμε σήμερα. Συνεπώς, το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» είναι επικαιρό, και επειδή το Πολυτεχνείο διδάσκει, δίνει πολλά διδάγματα, το πιο κρίσιμο δίδαγμα είναι ότι ο λαός έχει τη δύναμη να ανατρέψει, να ανατρέψει όλη αυτή την μαύρη πολιτική, όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Βεβαίως τότε υπήρχε και μια κατάσταση με τις εξορίες, με τα μακρονήσια, με τα ξερονήσια, υπήρχε μια κατάσταση γενικευμένης, να το πω έτσι, ανελευθερίας. Σήμερα το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα, αξιοποιώντας και νέες μορφές, έχει τον ίδιο στόχο. Να μην σκέφτονται ελεύθερα οι άνθρωποι από την εργατική τάξη, από τα λαϊκά στρώματα, από την νεολαία, ότι μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις, να αλλάξουν την κατάσταση προς όφελός τους, να ενισχύσουν δηλαδή τον αγώνα τον αντικαπιταλιστικό ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, γιατί πραγματικά έχουμε πλέον συμπεράσματα, μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και να κοιτάξουμε μπροστά στην κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας. Η κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας είναι η κοινωνία του σοσιαλισμού, αυτή για την οποία στην Ελλάδα παλεύει το ΚΚΕ και σε άλλες χώρες τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα.